Με ημέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, μην ξημερώσει δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, μουλάρι σηκωτή σου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον Βασά. Το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και εδώ. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σόβρακο καινούριο καθαρό, κι άλλη μόνο να το ξεχάσω και δεν βρει σε στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά, κι έχω να φύγω νηστική και σαν τρελή για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαφιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό, να έχω και αυτό που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και το. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό πλυντήριο. Να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ, να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα. Είμαι η Μέμη και θα είμαστε παραίτσα μέχρι τις 10. Ένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του, την πίνα και από το τρεχαλίτο, κι αυτή να βρει. Ξέρετε, σας μιλάω και δεν είμαι σίγουρη ότι είναι Δευτέρα, γιατί είναι μισοβδομάδα αυτή και πυρούνια και μαχαιριά και ένα μου. Και έχει ξεκινήσει βαριά τσαγκαρό Δευτέρα. Και επειδή είναι μισοβδομάδα, καθότι γιορτάζουμε 25η Μαρτίου και έχουμε αργία και είμαστε όλοι χαρούμενοι, είπα και εγώ να ξεκινήσω χαρούμενη εδώ και την εβδομάδα και στο μουσικό πλυντήριο, φιλοξενώντας νιάτα. Και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά, είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε. Μουσικά νιάτα, ευγενικά νιάτα, θα τα γνωρίσετε. Έχω λοιπόν τη χαρά να φιλοξενώ και να γνωρίζω για πρώτη φορά τον Αλέξη Καπνίτη. Καλώς όρισες, Αλέξη. Καλώς όρισα. Σας καλωσορίζω και εγώ στον κόσμο της μουσικής μου και καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα το πω τώρα, δεν γίνεται να μην το πω, γιατί αν δεν μενέψω το σπίτι μου θα πέσει να με πλακώσει. Ευτυχώς είναι σοβατοπή και δεν είναι βαρύ, ξέρεις. Λοιπόν, είναι η πρώτη σου συνέντευξη. Είναι η πρώτη συνέντευξη. Πώς αισθάνεσαι, χαλαρά? Ναι, χαλαρά. Το λέω εγώ για σένα, ξέρεις. Τι πρέπει να πεις, ξέρεις. Ωραία, ωραία. Να πω την αλήθεια, έχω λίγο τρακ. Εντάξει, μην έχεις τρακ, είδες, είμαστε χαλαροί εδώ πέρα. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε σαν φίλοι που γνωριζόμαστε, να ακούσουμε τα τραγούδια σου, να μάθουμε για σένα και να σε γνωρίσει βασικά ο κόσμος. Και να δώσουμε ραντεβού για την Πέμπτη στο Hollywood, αυτό το ωραίο μαγαζί που συνέχεια εμείς το διαφημίζουμε γιατί μας αρέσουν οι άνθρωποι του μαγαζιού. Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού την Πέμπτη, 26 Μαρτίου, αφού θα έχουμε χαλαρώσει 25 Μαρτίου. Θα πάμε τάχαμε να δουλέψουμε, ξέρεις, την Πέμπτη το πρωί και μετά θα έρθουμε στο Hollywood να σε απολαύσουμε. Έτσι, μετά από μια εθνική γιορτή. Έτσι. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε στο Hollywood, να ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά τώρα από αυτά που ξέρεις. Λοιπόν, θα ακούσουμε διάφορα τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών από δεκαετίας 80, 90 έως και σήμερα. Ελληνικά ή ξένα? Ελληνικά, όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Σε τι στυλ θα είναι ροκ? Είναι pop, rock, έχουμε και διασκευές παραδοσιακά, τα οποία είναι, ας πούμε, υπηρώτικα, τα έχουμε κάνει πιο ροκ. Και άλλα ροκ, ας πούμε, π.χ. από Κοριαλά, που τα έχουμε κάνει υπηρώτικα. Τι λες τώρα, ωραία. Γιατί ξέρεις, τα υπηρώτικα τα έχουν, ξέρεις, είναι τρότη μόδα, ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι, είναι. Αλλά το αντίθετο δεν το έχουμε βιώσει. Οπότε θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε. Θα έχει πάρα πολύ χορό, θα έχει πάρα πολύ τραγούδι, θα έχει πάρα πολύ κέφι γενικά με τον φίλο μου που το κάνουμε μαζί με τον Βασίλη Παντελάκη. Ωραία. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί και πιστεύουμε ότι θα περάσουν όλοι πολύ καλά και εμείς το ίδιο. Εμείς είμαστε σίγουροι, ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι χαμογελαστό παιδί,
Τώρα σου μιλάω, ξέρεις, σαν μαμά εγώ. Λοιπόν, θα μικρύνω εγώ 10 χρόνια, θα μεγαλώσεις εσύ άλλα 10 και θα βρεθούμε εκεί, εντάξει. Εντάξει, εκεί στα μέσα, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ σε βλέπω ότι είσαι πολύ άνετος άνθρωπος, πολύ χαμογελαστός, οπότε γι' αυτό σου λέω ότι θα χορέψουμε και θα σκεδάσουμε, γιατί πιστεύω ότι θα βγάλεις ένα πρόγραμμα πολύ χαρούμενο. Ναι, δεν είσαι καταθλιπτικός τύπος, έτσι, καθόλου. Έχουμε πολύ χαρούμενη, δυναμική παρουσία πάνω στη σκηνή. Ωραία, λοιπόν, πες μας τώρα εσύ, πώς ξεκίνησες τη μουσική, έτσι, για να σε γνωρίσει ο κόσμος. Πώς ξεκίνησα? Να το πω τυχαία. Ξέρω εγώ, να το πω τυχαία. Δηλαδή, ξεκίνησα μεγάλος μουσική, στα 17 μου τη μουσική. Είχα πολλούς φίλους που παίζαν μουσική και έτσι επηρεάστηκα κι εγώ. Ξεκίνησα σαν μουσικός παίζοντας κιθάρα. Ξεκίνησες εκεί... μεγάλος κιθάρα ή είχες έπαιζες? Όχι, στα 17 μου. Α, στα 17 σου, ναι, δηλαδή. Μέσα σε ένα χρόνο είχα γράψει ένα τραγούδι παιδικό δικό μου, ερωτικό τέτοιο, και έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω. Και μετά το εξέλιξα όσο πήγαινε. Τώρα, να σου πω, είπες στα 17, είναι η ηλικία που ψάχνεται ένας νέος, τι θα κάνει, έτσι. Ναι, εγώ... Και λες τώρα, από το να πάω πανεπιστήμιο, το παίξω μουσικός, κάπως έτσι, όχι. Είναι πιο εύκολο να πάω στο μουσικό, έτσι. Δεν ξέρω. Ήταν οι παρέες, έτσι. Που σε... Οι παρέες ήταν και ήταν μια απόφαση, ένα πρωί που ξύπνησα. Α, ξύπνησες ένα πρωί και είπες, θέλω να γίνω μουσικός. Θα πάω να πάρω μια κιθάρα. Τελείωσε. Και είναι εύκολο να μάθεις τα 17 σου κιθάρα, όλα είναι εύκολα όταν το θέλει κάποιος. Μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, και ξεκίνησες λοιπόν να μαθαίνεις αυτοδίδακτος ή πήγες? Αυτοδίδακτος ήμουν στην κιθάρα, τέτοια ήμουν αυτοδίδακτος. Γενικά σε όλα ήμουν αυτοδίδακτος. Στο μόνο που ασχολήθηκα περαιτέρω πιο πολύ ήταν στα φωνητικά, με μια δασκάλα η οποία είναι φοβερή για μένα, με έχει εξελίξει αρκετά, πίστεψε σε μένα, η οποία είναι η Μαρία Παπαγεωργίου. Μάλιστα. Και πώς έγραψες τραγούδι, πες έγραψες ένα τραγούδι. Έγραψα τραγούδι με τις πρώτες 3-4 συγχορδίες που έχω μάθει από έναν φίλο μου. Και έτσι... Υπάρχει αυτό το τραγούδι? Δεν υπάρχει. Δεν το έγραψες? Δεν το έχω βγάλει ποτέ, το έχω εγώ δικό μου. Υπάρχει, δηλαδή το θυμάσαι? Α, το θυμάσαι. το θυμάμαι. Λέγεται «Πρώτη αγάπη», λέγεται. Εγώ ξέρω τώρα στα 17 πώς σου ήρθε να γίνεις μουσικός τώρα. Αλλά... Ήταν τα ντουζένια τότε. γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, έχουμε περάσει και εμείς από αυτήν την ηλικία και ξέρουμε. Και αποφάσισες λοιπόν να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό? Στην αρχή όχι τόσο επαγγελματικά, το είδα μετά όσο μπορούσα και έβλεπα άλλους επαγγελματίες και μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Δεν μπορώ να το πω και τώρα επαγγελματικά γιατί μου αρέσει, το αγαπάω. Και έτσι συνεχίζω να το κάνω αγαπώντας το, να είναι απλά... Ζεις όμως από αυτό. Ζω από αυτό. Ζεις από αυτό. Κάτσε, είσαι νέος, είναι δύσκολα τα πράγματα και ζεις από αυτό. Έτσι, αυτό είναι ο επαγγελματικά κυρίως, βιοποριστικά. Έτσι. Βιοποριστικά, ναι. Και έχουμε ένα τραγούδι, το Άσε. Έγραψες, έτσι, τώρα αυτό. Το τελευταίο που έχει βγει. Είναι το τελευταίο που. Τι είναι το, εσύ το έχεις γράψει? Το έχω γράψει εγώ μαζί με έναν φίλο μου, τον Αντώνη Πλάζη, ο οποίος είναι και ο ράπερ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Τι σημαίνει Άσε? Άσε. Άστα να πάνε, Άσε. Όχι. Τώρα φύγε από εδώ, ξέρω εγώ τι είναι. Είναι Άσε τον εαυτό σου να παρασυρθείς. Αυτό, δηλαδή προσπαθούμε, δηλαδή αυτό, δηλαδή ο κόσμος που βγαίνει έξω και προσπαθεί να διασκεδάσει δεν παρασέρνεται στους ρυθμούς που θα ήθελε και είναι εγκλωβισμένοι περισσότερο. Σ' αρέσει να διασκεδάζεις τον κόσμο, βλέπω. Είναι ο σκοπός μου και ο στόχος μου, να μπορώ να διασκεδάσω. Σ' αρέσει δηλαδή από κάτω να βλέπεις χαμογελαστά πρόσωπα, αυτό, έτσι, ναι. Όχι αυτό το... Να απολαμβάνω τον Αλέξη. Όχι, δεν μπορώ τόσο πολύ έντεχνο. Μου αρέσει, τα ακούω. Αλλά θέλω ο άλλος να φεύγει από την καθημερινότητά του και να ξεχνιέται λιγάκι. Λοιπόν, έστω. Πάμε να τα ακούσουμε για πρώτη φορά, γιατί θα τα ακούσουμε αρκετές φορές, έτσι, μέχρι να τελειώσουμε, για να το εμπεδώσουμε, να δούμε κι εμείς τι θα πούμε. Άσε. Λοιπόν, πάμε. Να πάρεις και εσύ μια βαθιά ανάσα, να χαλαρώσεις τώρα που μας γνώρισες και μιλήσαμε. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Άσε. Κάποιες στιγμές που δεν χωράει το χθες, παρά μόνο
πότε θα σε δω. Για να σου πω κάποια μυστικά που χτύπανε στην καρδιά και να έρθω. Κάποια στιγμή στα όνειρά σου να σε δω. Και μετά να σκάσω το πιο δυνατό χαμόγελο που δεν έχει ξαναδεί πάνω σε αυτή τη γη. Όταν είμαι κοντά σου, χάνω τον έλεγχο. Φεύγουν αντιλήψεις, ιδέες απλές. Κάποιες φορές λέξεις, ιδέες καλές ή κακές. Είναι τόσα που θέλω κι άλλα τόσα που αγαπώ. Γι' αυτό θέλω να είσαι εδώ, σε παρακαλώ. Έλα, έλα κοντά σε μένα ξανά. Δώσ' μου ένα νεύμα κι εγώ θα είμαι εκεί. Να μ' ακουμπάς και να με κοιτάς. Θα μεθύσουμε ξανά. Θα πνιγούμε στα φιλιά. Ενώ τον beat θα χτυπά. Και μετά, ακού προσεκτικά. Να τα πούμε δυο λογάκια. Σπάζοντας τα κρεβάτια. Κοιτώντας τα δικά σου μάτια. Και θα σε κλέψω αν χρειαστεί. Προτιμώ τη δικιά σου μορφή. Είναι τόσο αληθινή όσο δεν μπορεί άλλος τόσο να φανταστεί. Και ρωτώ, από τότε θα σε δω. Το χρόνο θέλω να σταματήσω. Δεν θέλω πίσω να γυρίσω. Θέλω μια φορά να σ' αγγίξω. Στα μάτια να σ' αντίκρισω και να κοιτάξουμε μπροστά. Έλα, έλα κοντά σε μένα ξανά. Δώσ' μου ένα νεύμα κι εγώ θα είμαι εκεί. Να με φιλάς και να με κρατάς. Ωραία, χαρούμενα πράγματα, ωραία τραγούδια, Αλέξη. Τι είναι μουσική για σένα, Αλέξη? Τι είναι μουσική? Άσχετα πώς ξεκίνησες, Αλέξη. Η μουσική τι είναι τώρα για σένα? Για μένα είναι τρόπος έκφρασης. Και γεμίζω μπαταρία πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή, αυτά που με θλίβουν γενικά, οι δυσκολίες μέσα στη ζωή και όλα αυτά που περνάνε όλοι, η μουσική είναι αυτό που με κάνει να ξεχαστώ και να πάρω ενέργεια να... και να δώσω και να πάρω. Δηλαδή, τι μουσική ακούς? Τι μουσική ακούω? Ακούω τα πάντα όλα. Ό,τι με κάνει να... ανάλογα τη διάθεση. Μπορώ να ακούσω και έντεχνο. Μπορώ να ακούσω... Βάζεις ταμπέλες τώρα στο που μου, δηλαδή μου λες έντεχνο και τα λοιπά. Θεωρείς ότι έχει ταμπέλες η μουσική? Όχι, δεν έχει ταμπέλες η μουσική. Η μουσική είναι τα πάντα. Όλα είναι μουσική. Έτσι πως θα έχουμε κάνει εμείς, ας πούμε, που βάζουμε την ταμπέλα για να
να έχουμε πιο σύγχρονο. Για να μην είστε κάτι άλλο και να είστε αυτό. Ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Και συνήθως δεν θέλετε να είστε κάτι. Όχι, και μπαίνετε σε... Να είστε εννοώ, ξέρεις, οι καλλιτέχνες, έτσι, με αυτή την έννοια. Όχι, ναι. Όλα είναι μουσική και από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, δεν είναι ότι αποκλείω, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή δεν θα ήθελα να πω κάτι έντεχνο. Ναι. Σαν ταμπέλα για να καταλαβαίνουμε, ναι, ας πούμε, τι θα ήθελα να πω. Θα έλεγα τα πάντα, εκτός από... Εκτός... Δεν θα μπορούσα να πω, ας πούμε, λαϊκά. Λαϊκά, γιατί δεν μπορούσα να πεις λαϊκό, δηλαδή. Ελαφρύ λαϊκό μπορεί να το έλεγα, αλλά να μην έλεγα κάτι πιο βαρύ, το οποίο είναι... δεν είναι σε μένα, σε δηλαδή, κοντά. Δεν ταιριάζει, ναι. Ναι, ναι, δεν θα μου ταιριάζει. Να φτιάξει ένα λαϊκό μόνο σου να το ταιριάζει σε σένα. Να το κάνω δικό μου. Έλα, άμα έχει ένα μπουζούκι μέσα, λαϊκό είναι, εντάξει. Μπορεί να το κάνει. Τελείωσε. Ένα μπουζούκι. Όχι, νομίζω θα σου πηγαίνει και το λαϊκό στα δικά σου μέτρα όμω. Λαϊκό, υπάρχουν λαϊκά και λαϊκά, έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Υπάρχουν λαϊκοί και λαϊκοί καλλιτέχνε. Καλά, όλοι λαϊκοί έχουμε. Είσαι νέο. Έχει βγει στη μουσική βιομηχανία. Έτσι, έχεις, δουλεύεις, ζεις από αυτό μάλλον. Πώς τα βλέπεις, θεωρείς ότι γίνεται κάτι? Να πω τη μαύρη αλήθεια ή την... Να πεις την αλήθεια, μαύρη, άσπρη, δεν ξέρω. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει... Δεν είναι η μουσική εκεί που θα έπρεπε να ήταν. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλά δεν είναι στην Ελλάδα εκεί που θα έπρεπε να ήταν. Επομένως η μουσική είναι λίγο πολύ πιο χαμηλά. Και ένας νέος σαν και εσένα τώρα τι θα κάνει? Πώς το ψάχνετε, πώς το ψάχνετε? Το μόνο πράγμα που κάνει είναι τρέξιμο, προσπάθεια, αγάπη για αυτό που κάνει και όσο το αγαπάει συνεχίζει. Και φυσικά αγαπάει κιόλας μαζί με αυτό και την στεναχώρια. Επομένως και με αυτό πρέπει να ζει. Έτσι, ότι θα στεναχωρηθεί, αλλά κάποια στιγμή πιστεύουμε... Γενικά, αν μιλήσω όλοι, ναι, ναι, όλοι, πιστεύουν όλοι ότι θα, αν προσπαθήσουν σωστά, με τα σωστά βήματα και... Θεωρείς ότι το να κάνεις έτσι εκδηλώσεις σε μουσικές σκηνές βοηθάει? Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μια ροή, mm-hmm, σε αυτό που κάνεις, να κινείσαι. Κάτι που προσπαθώ είναι θέμα δυναμικής πρώτα, mm-hmm. Και μετέπειτα είναι να αρέσει αυτό που κάνεις και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αρέσει στον κόσμο ώστε να ο το ξαναπρότει. Ο ένας με τον άλλο, ναι. Ο ένας το με τον άλλο. Να το προτιμήσει και να φέρει και τον φίλο του παραδίπλα. Ο ένας με τον άλλο να πούνε «Α, πήγα εκεί, είδα, ναι, τον, ναι, Αλέξη, τον ζει τον Αλέξη». Αυτό, δηλαδή ακόμα δεν στοχεύω ποτέ στο είδος, ας πούμε, της μουσικής, ακόμα και αυτός που μπορεί να ακούει metal. Θέλω εγώ με τον τρόπο μου να τον κάνω να κουνηθεί και να περάσει καλά. Από την ώρα που θα το κάνω αυτό και το μεταδώσω, θα ξανάρθει. Πες μου μια έτσι στιγμή που σου έχει κάνει εντύπωση στην καριέρα σου, που τη θυμάσαι. Κάτι αστείο, κάτι δυσάρεστο, κάτι... το πιο αστείο πράγμα που έχει γίνει είναι... σε ένα live, ας πούμε, στο Δήμο Δάφνης που κάναμε, είχα ξεχάσει τους στίχους από δικό μου κομμάτι όμως. Ναι. Και αυτό ήταν που ήταν το μοναδικό που με έχει στιγματίσει, ας πούμε, ξέρω ότι... Αυτό σχεδίασες ή... Όχι. Ήταν απλά να. Εντάξει, και αυτό είναι. Πώς το λένε, η Σμαράγδα Δεκαρίδη κάνει ντου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 ντ
παιδιά. Αυτό είναι το καλό. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλα πιο θλιβερά που με έχουν στιγματίσει γενικά στη μουσική. Αλλά είναι θέμα συνεργασιών και αυτά τα οποία... Έχεις κιόλας προλάβει και έχεις δυσάρεστα... Εντάξει, ξέρω εγώ, έχει... έχω δυσάρεστα, δηλαδή ξεκίνησε λίγο δυσάρεστα σε αυτή τη μουσική που προσπάθησα να ασχοληθώ, αλλά εντάξει, περίμενα άλλα από κάποιους ανθρώπους που βοήθησα και είδα... Αντιμετώπιση σε μένα. Έτσι, ψήνεσαι, έτσι είναι. Στη ζωή μας έτσι είναι. Νομίζουμε ότι κάποιοι είναι φίλοι. Ναι. Και στην ουσία δεν είναι ούτε καν γνωστοί. Έτσι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, αυτά ξέρεις από τα λάθη και από τα αρνητικά που μας συμβαίνουν. Μαθαίνουμε πιο πολλά από ό,τι από τα ευχάριστα. Εννοείται. Ναι. Γινόμαστε λίγο πιο δυνατοί, λίγο πιο σκληροί. Και έτσι περπατάμε. Από το κοινό, πώς πάμε, έχουμε κοριτσόπουλα να τρέχουν.
Εντάξει. Υπάρχει. Υπάρχει. Κινείται. Κοίτα, να σου πω κάτι για να μην αγχώνεσαι. Εμείς εδώ στο Music Radio δεν κάνουμε προσωπικές ερωτήσεις. Εντάξει. Όχι, μην αγχώνεσαι. Ότι... Λοιπόν, οπότε απλά το λέω με την έννοια η ανταπόκριση του κοινού. Ναι, έτσι, η ανταπόκριση του κοινού γενικά είναι 60% γυναικείο. Λογικό. Εντάξει. Φίλω. Ναι, όσο είσαι ακόμα. Όταν μεγαλώσει, θα αλλάξει το θέμα. Μετά θα δείξει. Για λέγει και έχουμε έτσι. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό από κάτω. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπεις ότι κάτι βλέπουν σε σένα, ας πούμε, κάτι περνάς και στη μουσική, αλλά όλα μαζί πάνε. Δεν είναι ότι άμα δεν ήταν η μουσική, μπορεί να περνούσε το άλλο. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι να περάσει η μουσική. Από εκεί και πέρα, τα άλλα είναι. Στο χέρι σου είναι. Να μείνει η μουσική μόνο. Αυτό. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει. Γιατί είσαι ένας θετικός άνθρωπος, δηλαδή έτσι μισή ώρα που σε ξέρω εγώ, είσαι πολύ θετικός άνθρωπος, οπότε περνάει αυτό στο κοινό. Και δεν ξέρω, δεν σε έχω δει σε live, ελπίζω να σε δω από κοντά. Θεωρώ ότι αυτό περνάει και στο κοινό, γιατί ξέρεις, ναι, η εμπειρία δείχνει ότι αυτός που είναι μαζεμένος, μας έχουν τύχει τα καλλιτέχνες οι οποίοι με το ζόρι μιλάνε. Ναι. Και είναι αυτό το μουτζούφλικο. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και λες Παναγία μου, θα με δείρει, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό το βγάζουν και σε σκηνή. Ναι. Και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Είναι αναγνωρισμένοι, ενώ σπουδαίοι εννοώ ότι είναι αναγνωρισμένοι. Ναι. Έτσι. Είναι αυτό που πιστεύω ότι χαρακτηρίζει και έναν καλλιτέχνη. Γιατί είναι. Πέρα από αυτό, αυτό είναι που με δίδαξε και η δασκάλα μου, η Μαρία Παπαγεωργίου. Ότι πρέπει να τους τραβήξεις. Δηλαδή να δώσεις, δηλαδή, να δώσεις συναισθήματα. Και όταν ο άλλος αισθανθεί εσένα από τη σκηνή και τους φέρεις εσύ πάνω στη σκηνή, πάει να πει ότι έχεις μπει και εσύ μέσα στον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε το άλλο τραγούδι σου. Για πες μας για το άλλο τραγούδι. Το άλλο τραγούδι είναι το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε με αυτόν τον φίλο, πάλι με τον Αντώνη Πλάζη, τον MC Αντώνης Πλάζης. Έχει σημαδιακό τίτλο, άμα είναι το πρώτο τραγούδι. Είναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαδιακό. Ήμασταν και δύο. Χωρισμένοι, ερωτευμένοι. Αχ, αυτό το δράμα. Δηλαδή, αυτό που τροπάμε πριν να ζείτε οι καλλιτέχνες. Βέβαια, να σου πω κάτι, είναι καλό για εσάς τους καλλιτέχνες όταν ζείτε τέτοια δράματα, γιατί τα εξωτερικεύετε. Κατάλαβε. Γράφει μουσική, γράφει. Εμείς, α πούμε, πιάμε πιάτα. Οπότε, εσείς γράφετε ένα τραγούδι και τελείωσε η υπόθεση. Εμείς απλά ξεσπάμε. Ξεσπάμε. Εντάξει, ήταν κάτι. Ξέρω εγώ, θέλαμε, ας πούμε, αυτό. Μια ευκαιρία ζητώ. Όλοι ζητάμε γενικά. Μια ευκαιρία πάντα. Βέβαια αυτό πάντα τη χάνουμε και μέσα σε αυτό το τραγούδι τα λέει όλα. Εκεί βέβαια σε αυτό το τραγούδι που, και τα δύο τραγούδια που τα έχει γράψει ο Βαγγέλης Πανακάκης σε μουσική, σε στίχους εγώ μαζί με τον Αντώνη Πλάζη και στην ιδιαιτερότητα του τραγουδιού «Μια ευκαιρία ζητώ» είναι ότι άρεσε στο Λαμπ Λιβιεράτο και έγραψε μπάσο εκεί. Ναι, το έχω διαβάσει αυτό. Και έγραψε μπάσο, έτσι. Έγραψε μπάσο. Οι συνεργασίες? Σε συνεργασίες, δηλαδή. Με το Λάμπι, με... Όχι, όχι, απλά έτυχε αυτή η συνεργασία. Δηλαδή ήταν στο ίδιο στούντιο, εκεί περιφερόταν και το άκουσε και ζήτησε να γράψει μπάσο ο ίδιος. Εννοείται, ξέρω... Τι, ό,τι πες ναι, ας πούμε. Ναι. Δεν το δεν σε παρακάλεσε πολύ. Ναι, ναι, δεν... εντάξει, προσπάθησα, ξέρω εγώ, να το παίξω λίγο δύσκολο. Ξέρεις ο κύριος ποιος είστε. Ποιος είστε, κύριε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε το «Μια ευκαιρία ζητώ» για να δούμε γιατί ζητάς ευκαιρία. Δυνατός, θα μαζέψω τα κομμάτια μου, τα λάθη μου σαφώς. Θα επιστρέψω με μυαλό τελικά. Για τη λογική μου έφυγε, πετάει ψηλά. Τώρα πια καταλαβαίνω. Το μόνο που με νοιάζει είναι αν προλαβαίνω. Να σου δείξω την αγάπη και θα κάνω τα πάντα. Να σ' αποδείξω αυτό. Ο κόσμος να χαλάσει, θα το κάνω. Μπορώ.
Θέλω να σου πω ότι το πάθος στα λάθος, μα το ξέρεις καλά. Ότι πεθαίνω αργά όταν είμαι μακριά. Γι' αυτό δώσε την ελπίδα και θα την αρπάξω όπως το είχα κάνει παλιά. Πραγματικά σκεφτόμα θα μπορούσε κανείς να μ' αγαπούσε τόσο πολύ. Γι' αυτό που είμαι, γι' αυτό κάνεις εσύ. Και δεν σε έχω εδώ. Πάει, πέταξε η ζωή μου και θα τρελαθώ. Ο ίδιος μόνο φόνος μου ξέρει ότι δεν θα φτάσω πάλι στα ίδια. Το ξέρω, ζηλεύω, το ξέρω, πεθαίνω, το ξέρω. Έτσι καταστρέφω, δεν προσπάθησα να φτιάξω αλλά. Εγώ όχι σε μένα, δεν θα φτάσω ξανά. Στο ελάχι, στο δίσκο και να σε χάσω. Το χαμογελό σου μου φτάνει να φτάσω. Χάνω, θα κάνω τα πάντα, μα το θέλω για να σε μάθω. Θα σε ρωτήσω κάτω που το θέλεις και εσύ. Το θέλω και εγώ για να φτάσουμε στο ουρανό. Κι αν είσαι εδώ από κοντά, το δίνω με στήριξη, μουσική, ρυθμό και τραγουδιστά. Γιατί έμαθε με δύναμη και πάθος στον πόνο. Δώσ' μου λίγο από το δικό σου χρόνο. Γιατί με αυτό θα αρπάξω το κάθε λεπτό. Την ελπίδα να προσπαθήσω για το δικό μας καλό. Γίνα τώρα μαζί μου, άλλο δεν μπορώ. Μια συγγνώμη ζητώ, μια ευκαιρία ζητώ. Και έτσι θα έχω την ελπίδα ότι εγώ προσπαθήσω και ότι μπορώ κάπου να στριχτώ. Ένα πράγμα ζητώ, να γυρίσεις εδώ. Προσπαθώ να αλλάξω για το δικό μας καλό. Ένα πράγμα ζητώ, να γυρίσεις εδώ. Να γυρίσεις εδώ. Δυνατά τραγούδια, μου αρέσει γιατί λίγους έτσι έχουμε γνωρίσει που τραγουδάνε αυτό που θέλουν και όχι αυτό που προστάζει η εποχή, το έντεχνο. Λοιπόν, θεωρείς ότι σήμερα μπορείς εσύ να κάνεις μια δισκογραφική δουλειά ολοκληρωμένη ή θέλεις να έχεις, είσαι καταρχήν σε μια δισκογραφική? Όχι, δεν είμαι σε κάποια δισκογραφική. Ετοιμάζεις πρώτα απ' όλα και άλλο τραγούδι, να το πούμε έτσι, ολοκληρωμένο. Έτσι. Ναι, πάλι αισιόδοξο τραγούδι. Ναι, πάλι αισιόδοξο. Είναι δύο τραγούδια. Ένα πάλι με συνεργασία. Το άλλο είναι δικό μου εντελώς. Είναι το «Να γελάς». Να γελάς. Και αυτό πες μου ότι το έγραψε σε μια στιγμή γέλιου, σε μια στιγμή χαράς. Όχι. Και αυτό δηλαδή. Μ' αρέσει πάντως που ο πόνος σου βγάζει έτσι δυνατά τραγούδια. Ήταν γενικά. Δεν μ' άρεσε αυτό το θλιβερό. Ναι, το καταθλιπτικό. Έτσι το και θέλεις να ανέβεις, έτσι. Ναι. Ακόμα και ας πούμε στην προσπάθεια, δηλαδή που τρώμε πίκρες από κοπέλες, γυναίκες, κοριτσάκια, ξέρω εγώ γενικά τότε που. Τα έγραψε αυτά τα τραγούδια. Ναι, αντίστοιχες ηλικίες. Αυτό και. Γράφω, ας πούμε. Να είναι λίγο πιο ανεβαστικά. Δηλαδή, ας πούμε, το «Να γελάς», εντάξει, ήταν διαφορετική. Το γράψα στο στρατό. Αχ, μάλιστα. Οκ. Εντάξει, καλό και αυτό πάλι. Δεν σε πιάνει κατάθλιψη του στρατού. Όχι, καλά ήμουν στο στρατό. Πού έκανες φαντάρος, για πες μας τώρα. Εγώ ήμουν Εύρο, Πινέζα. Τι λες τώρα, ορίστε, ένα νέο παιδί που ήταν στα. Στο λαγό. Βέβαια το καλό ήμουν. Στα σύνορα και δεν ήτανε. Ήμουν οδηγός διοικητή, επομένως δεν μπορώ να μην πω κάτι. Ναι, αλλά ήσουν στον Εύρο. Δεν
Δεν ήσουν. Αθήνα δεν ήταν το σπίτι σου, δεν έμενε Αθήνα. Οπότε ξενιτεύτηκε, ας πούμε, στον Εύρο. Εντελώς. 500 χιλιόμετρα. Μ' αρέσει να φεύγω μακριά από το σπίτι. Και ο Εύρος είναι και λίγο περίεργος, ξέρεις. Όχι, καλά. Δεν είναι. Ξέρεις, εγώ πώς το βλέπω. Είναι εκεί που είναι τα σύνορα. Το θέμα είναι η διάθεση που υπάρχει από τον καθένα και το πώς το βλέπει. Συγγνώμη, στη ζωή σου έτσι αισιόδοξο είσαι και χαρούμενο και εντάξει ο καθένα. Δηλαδή πήγαμε φαντάρι, αλλά μωρέ ο καθένα όπω το βλέπει είναι. Εντάξει. Τα βλέπω λίγο πιο απλά τα πράγματα. Αυτό. Ότι όλα είναι απλά. Δεν είναι να παιδευτούμε σε κάτι. Δεν είναι κάτι. Και τις και καταστάσεις της ζωής σου έτσι τις αντιμετωπίζεις. Προσπαθώ. Αγχώνομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Είμαι αγχωτικός πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, να βγάλω κάτι αγχωτικό στον άλλον. Δηλαδή θα το σκεφτώ, θα το βάλω κάτω. Δεν, αν είναι, ξέρω και τρελαθώ σε σκέψη και αυτά, δεν είναι να κάτσω να σκεφτώ. Προτιμώ είναι να πάω να κοιμηθώ, να κάνω κάτι άλλο. Μην και όταν ξυπνήσω, τότε μπαίνω στη διαδικασία να τα βάλω όλα κάτω, να δω πώς να τα κάνω και τι θα ακολουθήσω, ας πούμε, στην πορεία. Εντάξει, οπότε λειτουργείς με τη λογική ή με την καρδιά, έτσι, με τον Αλέξη, με αυτό που είναι ο Αλέξης. Πιο παλιά λειτουργούσα με την καρδιά. Τώρα έχω βάλει 70% λογική και ίσως λιγότερο καρδιά από το 30% το υπόλοιπο, αλλά μπορεί να κάτι υπάρχει στο ενδιάμεσο. Αναλόγω στην περίπτωση, ξέρω. Ανάλογα, ναι. Το ζυγιάζουμε. Οπότε τώρα βγάζουμε το καινούριο τραγούδι, να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, το Να γελάς. Να γελάς. Έτσι, δικό σου καθαρά τραγούδι. Και το άλλο τι τίτλο έχει? Το άλλο είναι η Ζημιά. Ζημιά. Το οποίο είναι συνεργασία μαζί με τον Mr. Sound. Mm-hmm. Πάλι η ράπ είναι τέτοια. Έχει ράπ τέτοιο, το οποίο είναι πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Αυτό θα βγει το καλοκαίρι, με το καλό. Οπότε έχουμε μάνι τέσσερα τραγούδια. Ναι. Άλλα 2-3 θες για να βγάλεις ένα δίσκο. Θα βγάλεις. Όχι τραγούδια, δίσκο. Τραγούδια, εντάξει. Θα τα βγάλεις έτσι. Δίσκο, ναι, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε. Δεν είναι στο πρόγραμμά μου. Θεωρείς ότι υπάρχει λόγος να βγάλεις ένα δίσκο ή μέσα από το ίντερνετ και όλα αυτά να προωθείς τα τραγούδια σου? Δεν είναι να βγάλω τόσο το δίσκο ώστε να πουληθεί σαν δίσκος. Ναι. Σίγουρα το ιντερνετικό είναι πάνω από ένα δίσκο και ένα CD που μπορεί να βγάλει ο καθένας, ας πούμε. Από θέμα διαφήμισης εννοείς, στο πώς θα διαφημίσει το τραγούδι σου, ναι, έτσι. Απλά ένας δίσκος είναι... Εντάξει, είναι και μεράκι τώρα. Είναι ένας δίσκος αυτό, ότι το έχεις σπίτι σου. Μόνος θα το φτιάξεις. Το θέμα είναι να το έχουν και άλλοι στο σπίτι τους όμως. Μακάρι, αλλά. Έχει έξοδα, με αυτή την έννοια το λέω. Μέσω ίντερνετ τα έχουν όλα ήδη σπίτι τους, χωρίς να αλλά έχει και πολλά έξοδα, ξέρεις. Εντάξει, είναι και λίγο μεράκι να φτιάξεις το δίσκο σου, να έχεις τα τραγούδια σου μέσα, τους στίχους, ξέρεις τη μυρωδιά αυτή που έχει το CD πλέον. Παλιά το είχε ο δίσκος, τώρα εντάξει, προλάβεις εσύ. Το CD τώρα. Τα βινίλια. Τα βινίλια. Τώρα έχεις το CD, να το ανοίξεις το βιβλιαράκι, να διαβάζεις τους στίχους, έχει άλλη ομορφιά. Πλέον έχουν βγάλει. Απλά έχει και πολλά έξοδα. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Καλά, δεν λέμε να πάρουμε τώρα από τους άλλους τα τέτοια. Μιλάμε τα φυσιολογικά να πάρουμε. Μιλάμε ότι πλέον δεν υπάρχουν δισκοπολία. Έχεις το κουράγιο να απευθυνθείς σε δισκογραφική εταιρεία ή νομίζω ότι θα έρθει εκείνη σε σένα? Δεν το έχω προσπαθήσει ποτέ. Θα ήθελα βέβαια. Επειδή σκέφτεσαι τώρα να φτιάξεις δίσκο, πώς το έχεις σκεφτεί εσύ αυτό το πράγμα? Όταν έρθει εκείνη τη στιγμή. Θα το δεις. Σίγουρα θα απευθυνθώ σε δισκογραφική. Είναι ανάλογα, θα δω τι τραγούδια είναι, τι δυναμικές υπάρχουν. Δηλαδή θέλω να το πιστέψω πρώτα. Να πιστέψω στα τραγούδια μου. Εννοείται θα πιστέψεις τα τραγούδια σου. Άμα δεν θα τα βγάλεις κιόλας, άμα δεν πιστεύεις τα τραγούδια. Σε ό,τι έχω βγάλει. Πάμε με τσαμπουκά και λέμε είναι ωραία. Θα τα παίξετε, δεν όχι αν σας αρέσουν. Έτσι πρέπει να πηγαίνουμε στη ζωή μας. Αυτό που έχω φτιάξει είναι το καλύτερο. Αυτό που έχω να δώσω τώρα, έτσι. Μεθαύριο θα μάθω, θα πάρω κι άλλο ακόμα καλύτερα. Αλλά πας με το τσαμπουκά, σε εισαγωγικά, και λες, άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, ξέρεις, πάω κι αλλού, ξέρεις. Έχουμε κι άλλα. Χαλαρά. Λοιπόν, οπότε εσύ ονειρεύεσαι να φτιάξεις το δίσκο σου, το CD σου. Ονειρεύομαι μεταξύ ονείρου και ξυπνιούμαι. Εντάξει, τώρα είπαμε, δεν αγχωνόμαστε. Όταν θα έρθει η ώρα εκείνη να γράψεις και τα υπόλοιπα 3-4 τραγούδια, τότε κάτσε να το σκεφτείς και να. Σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Εντάξει, και ο κόσμος σας έχει γνωρίσει περισσότερο. Πόσα χρόνια είσαι που κάνεις γύρα σε μαγαζιά? Σε μαγαζιά. Να σε γνωρίσω, δηλαδή, τις προσπάθειες να σε γνωρίσει ο κόσμος, έτσι. Έχεις βγει εδώ και 4 χρόνια.
Οπότε μια χαρά είσαι. Άμα αρχίζεις και τραγουδάς, όχι τώρα, έχεις ξανατραγουδήσει σε μουσικές σκηνές. Ναι, έχω τραγουδήσει σε διάφορες μουσικές σκηνές. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ακολουθεί, σε έχει γνωρίσει. Είναι αισιόδοξα πράγματα. Ναι, πάρα πολύ καλό. Και όσο πάμε, πάμε και καλύτερα. Αυτό είναι το καλό. Θα πάτε έτσι. Πρέπει. Σου λέω, εγώ δεν σε φοβάμαι, έτσι που σε γνώρισα, το λέω και στους ακροατές. Εντάξει, είσαι βγαίνει θετική ενέργεια. Οπότε αυτό θέλει και ο κόσμος. Καλλιτέχνες που θα ήθελες να συνεργαστείς. Λοιπόν, γιατί χαμογελάς? Γιατί... Δεν έφερες το σκονάκι σου μαζί να μου κατεβάσει όλο το... Όχι. Τα... Α, ξέρεις. Ξέρω. Ωραία, ότι... για λέγε. Μ' αρέσει. Δεν θες να πεις, ξέρεις. Δεν θέλω να προσβάλλω τον ένα, δεν θέλω να προσβάλλω τον άλλο. Όχι, δεν είναι. Προσβάλλω κανένα. Ξέρω εγώ. Είναι καθαρά το. Για να δω και τι, έτσι, ξέρεις, δρόμο. Τα ακούσματά μου είναι Σάκης Ρουβάς. Βγάλε τα γυαλιά. Ναι, έβγαλα τα γυαλιά. Κοίτα, καταρχήν το. Δεν παρεξήγησε αυτό που έκανα. Είναι η λατρεία του γιού μου, ο Σάκης Ρουβάς, έτσι. Οπότε δεν έχω θέμα. Καλά, εκτός από δικιά μου εννοείται. Αλλά είναι και του γιού μου, οπότε. Okay. Ταιριάζεις σε αυτό που ακούω. Για λέγε. Οπότε θα συνεργαστείς με το Σάκη. Εντάξει, έχουμε το. Πιστεύω ότι το ίδιο πράγμα δηλαδή, θέλω να πάω. Σαν στόχος είναι αυτό θέλω να πετύχω. Αλλά ξέρω εγώ, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξέρω εγώ, κρατάει δυνατά αυτό που κάνει. Τώρα που μιλάς για το Σάκη, έτσι να σχολιάσουμε, γιατί δεν μου το έχει ξαναπεί κάποιος καλλιτέχνης. Οπότε μια που το έχεις εσύ αναλύσει, θεωρώ περισσότερο, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης με τον οποίο θέλεις να συνεργαστείς. Ο Σάκης έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια στροφή. Έτσι, στροφή. Έχει πάρει το management μόνος του ή έχει αλλάξει εταιρεία και τα λοιπά και έχει κάνει μια στροφή. Θεωρείς ότι τον βοήθησε αυτό ή όχι? Σίγουρα ότι... Γιατί δεν βγάζει και δίσκους, ξέρεις ο Σάκης, να πεις ότι βγάζει δίσκους. Σίγουρα ότι ήταν και το έκτισε, ας πούμε, παλιότερα, έτσι πως ξεκίνησε με την πορεία με τον Ψινάκη, ας πούμε. Ναι, με τον Ηλία, ναι. Ήταν ένα δίδυμο πολύ δυνατό. Mm. Δηλαδή ο ένας κάλυπτε τα κενά του αλουνού, ναι. Και ο άλλος κάλυπτε. Και ο ένας είχε ταλέντο και ο άλλος είχε τις δυνάμεις, ας πούμε, ο Ψινάκης. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος, σαν μουσικό, σαν τραγουδιστής που εξελίχθηκε βέβαια, δεν έμεινε στάσιμος, δίνει. Βέβαια τώρα πλέον δίνει με το δικό του τρόπο, έτσι πως τα θέλει. Δηλαδή δεν είναι τόσο. Δεν είναι να βγάζει τώρα τα παιδικά CD, τραγούδια που έβγαζε. Δηλαδή εξελίχθηκε. Δηλαδή, έχει οριμάσει, κάνει άλλα πράγματα. Δεν ναι. Κάνει κάτι το οποίο ήταν κάποτε. Άρα θεωρείς λοιπόν ότι ένας καλλιτέχνης όταν έχει φτάσει στον αδρί της αναγνωρισιμότητάς του, όπως ήταν ο Σάκης, και μετά επέλεξε, δεν τα ξέρουμε τώρα τα backstage εμείς και το γιατί, άλλαξε δρόμο μάλλον, έτσι. Ναι. Θεωρείς ότι τότε πλέον ένας καλλιτέχνης μπορεί να κάνει τις επιλογές του, να επιλέξει αυτός τι ακριβώς θέλει να κάνει ή αφορά καθαρά το δίδυμο, δηλαδή το να έχει ένα μάνατζερ. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο τώρα το Σάκη, μιλάω απλά ένα γενικά, παράδειγμα. Γενικά. Έτσι. Λοιπόν, είχε έναν μάνατζερ, έτσι, που μπορεί και εσύ να έχεις ένα μάνατζερ μεθαύριο, ο οποίος σε καθοδηγεί. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές δεν κάνεις αυτά που θέλεις. Σίγουρα δεν πας εκεί που θέλεις πάντοτε, αλλά είναι το πώς το βλέπει και ο μάνατζερ, δηλαδή είναι το ταλέντο του μάνατζερ, το πώς το βλέπει πάνω σου, ότι πρέπει να το δέσει. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι το οποίο επειδή το κοινό ζητά ένα συγκεκριμένο πράγμα, ας πούμε, το έντεχνο, ναι, αυτό το καιρό, πρέπει να τον πάει τον καλλιτέχνη εκεί. Mm-hmm. Τον έχει θάψει. Πιστεύω, τον έχει... Θα μπορούσε εσύ να συνεργαστείς με ένα μάνατζερ. Δηλαδή τώρα έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια και είσαι μόνος, σωστά? Ναι, ναι, μόνος. Αυτό έχω διαβάσει. Λοιπόν, οπότε θα μπορούσες τώρα να. Που είσαι ελεύθερος στις επιλογές σου τόσο καιρό. Θεωρείς ότι αν έβρισκες κάποιον που είναι top, έτσι, και θα μπορούσε να σε αναλάβει, θα μπορούσες να
συνυπάρξεις δίπλα του ή θεωρείς ότι θα επέβαλες τις δικές σου απόψεις? Όχι, δεν είναι ότι θα επέβαλα κάποια άποψη δικιά μου. Σίγουρα θα είχα τη γνώμη μου. Δεν θα ήμουν καθόλου υποχείριο του. Ναι, αυτό. Και θα είχα συμμετοχή σε οτιδήποτε. Δηλαδή, μ' αρέσει να έχω τον έλεγχο γενικά. Αλλά δεν είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που ακούω, δοκιμάζω και το μελετάω και μετά προχωράω. Πάμε να ακούσουμε το Άσε, να το ξανακούσουμε, να το εμπεδώσουμε σήμερα. Τελειώνει και ο χρόνος, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Άσε και επανερχόμεθα. Κάτσε τα χαρτιά εδώ πέρα, τα έχουμε μπλέξει. Παρά μόνο πότε θα σε δω. Για να σου πω κάποια μυστικά που χτυπάνε στην καρδιά και να έρθω. Κάποια στιγμή στα όνειρά σου να σε δω και μετά να σκάσω το πιο δυνατό χαμόγελο που δεν έχεις ξαναδεί πάνω σε αυτή τη γη. Όταν είμαι κοντά σου χάνω τον έλεγχο. Φεύγουν αντιλήψεις, ιδέες απλές. Κάποιες φορές λέξεις, ιδέες καλές ή κακές. Είναι τόσα που θέλω κι άλλα τόσα που αγαπώ. Γι' αυτό θέλω να είσαι εδώ, σε παρακαλώ. Ξανά. Θα πνιγούμε στα φιλιά, ενώ τον beat θα χτυπά. Και μετά, ακού προσεκτικά, να τα πούμε δυο λογάκια. Σπάζοντας τα κρεβάτια, κοιτώντας τα δικά σου μάτια. Και θα σε κλέψω αν χρειαστεί, προτιμώ τη δικιά σου μορφή. Είναι τόσο αληθινή όσο δεν μπορεί άλλος τόσο να φανταστεί. Και ρωτώ, από τότε θα σε δω. Το χρόνο θέλω να σταματήσω. Δεν θέλω πίσω να γυρίσω. Θέλω μια φορά να σ' αγγίξω. Στα μάτια να σ' αντίκρισω και να κοιτάξουμε μπροστά. Έλα, έλα κοντά σε μένα ξανά. Δώσ' μου ένα νεύμα κι εγώ θα είμαι εκεί. Να με φιλάς και να με κρατάς. Κάνω την αρχή. Άσε τον
Εδώ τα λέμε τον Αλέξη. Λοιπόν, εδώ ηθικά διδάγματα εγώ σου δίνω εδώ, παιδί μου. Ως άλλη μέρη Παναγιωταρά που είναι και το τραγούδι, ξέρεις, της εισαγωγής του μουσικού πλυντηρίου. Ευχαριστώ, μαμά. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να μου πεις έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά, να σε αποδεσμεύσω. Χρησιμοποιείς καταρχήν πώς μπορούν να σε βρουν οι φίλοι σου εκτός από τα live που θα έρθουν. Μέσω Facebook καταρχήν, έτσι, σελίδα στα ελληνικά. Είναι η σελίδα προσωπική μου στα ελληνικά, Αλέξης Καπνίτης. Και είναι η σελίδα που είναι για τους fans, ας πούμε, και αυτά. Είναι Αλέξης Καπνίτης πάλι με αγγλικούς χαρακτήρες. Γιατί το έχεις στα ελληνικά το δικό σου το προφίλ? Έτυχε? Όχι, έτσι, δεν ξέρω, με γέμιζε γενικά. Οι ιταλικά γράμματα γεμίζουν, ας πούμε. Μπράβο, αν και εγώ τα έχω στα αγγλικά. αλλά εγώ, ας πούμε, δεν γράφω γκρίκλις. Ναι. Δεν γράφω καθόλου. Εγώ ανάλογα γράφω. Μπορεί τη μια φορά να γράψω. Την όχι, να μην γράφεις γκρίκλις. Πρώτα απ' όλα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ, δηλαδή, προσπαθώ να βγάλω νόημα στα γκρίκλις και δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά αντάλλων. Γιατί δεν είναι κανονικά, ξέρεις, λατινικά. Γιατί δεν ξέρουν όλοι λατινικά να γράψουν σε γκρίκλις. Δεν ξέρω αν και τα γκρίκλις αναφέρονται σε λατινική γλώσσα. Δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, απλά μοιάζουν. Ναι, ας πούμε είναι κάποια γράμματα που εμένα με μπερδεύουν. Πώς να τα γράψω. Τώρα δεν θυμάμαι να σου πω. Θα γίνω και ρεζίλη. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν. Να γράφετε ελληνικά. Να γράφετε ελληνικά, γιατί αυτό που λες γεμίζει η ελληνική γλώσσα. Έτσι. Γεμίζει. Λοιπόν, οπότε σε βρίσκουν στο Facebook, Twitter, τέτοια, Instagram και τέτοια. Όχι, θα μπερδευτώ, θα χαθώ μετά εκεί. Και εγώ ξεκίνησα Instagram και μετά βαρέθηκα. Λέω, δηλαδή, αυτή τη δουλειά θα ανεβάζω φωτογραφίες, δηλαδή, συνέχεια. Δεν θα έχω χρόνο μετά για τον εαυτό μου. Μετά θα πρέπει να κάθομαι σε έναν υπολογιστή κάθε μέρα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και από το κινητό, αλλά και εγώ δεν μπορούσα. Σου λέω, Twitter δεν, με τίποτα δεν μπήκα στη διαδικασία να το μάθω. Λοιπόν, το διαχειρίζεσαι μόνος σου? Μόνος μου, με μία φίλη η οποία με στηρίζει πάρα πολύ σε αυτό που κάνω. Όταν σου γράψουν όμως ένα μήνυμα, εσύ θα απαντήσεις? Αυτό λέω. Πάντα θα με ρωτήσει. Αν δεν το δω εγώ, θα με ρωτήσει γενικά για αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα ή θα το απαντήσω εγώ. Ανάλογα. Εντάξει, με το πάντως μήνυμα. Πάντως είναι υπό την εποπτεία σου, έτσι, οι απαντήσεις. Ναι, πάντα. Γιατί και εγώ, ξέρεις, καμιά φορά στέλνω μηνύματα και δεν ξέρω τώρα, μου απαντάει ο καλλιτέχνης, δεν μου απαντάει ο καλλιτέχνης, ξέρεις, έχω ένα θέμα. Και, όχι, αλλά υπάρχουν, ξέρεις, μαγικές λεξούλες μέσα. Και που καταλαβαίνεις αν είναι τυπικό ή προσωπικό. Καταλαβαίνεις, αυτό το καταλαβαίνεις. Απλά για τους νέους που δεν ξέρουν, ξέρεις, που δεν έχουν έτσι επαγγελματικά την εμπειρία. Λοιπόν, θα βγάλουμε λοιπόν ένα νέο τραγούδι, το Να Γελάς. Το Άσε και το βρίσκουν, και το, μια ευκαιρία ζητώ, το βρίσκουν στο YouTube. Το Web Music Radio θα ακούνε, Web Music Radio ούτως ή άλλως, οπότε θα τα ακούνε τα τραγούδια. Και την Πέμπτη στο Hollywood. Ποιοι θα είστε στο Hollywood, Αλέξη, γιατί δεν μας τα πες όλα? Λοιπόν, συγγνώμη παιδιά. Εκτός από το φίλο σου, το Παντελάκη. Παντελάκη, ωραία, μην το κάνω λάθος. Παντελάκης. Για πες μας, πέρα από μένα και το Βασίλη Παντελάκη, ο οποίος είναι και φωνή και παίζει κιθάρα. Μετά οι υπόλοιποι μουσικοί που στηρίζουν όλο αυτό το θέαμα που θα γίνει την Πέμπτη είναι η εξής. Στα πλήκτρα είναι ο Νίκος Στάικος, στο μπάσο είναι ο Μιχάλης Γεννάδης και στα τύμπανα είναι ο Σάκης Κότσιρας. Αυτοί είμαστε. Μ' αρέσει που κοιτάς κάτω για να προσπαθείς να θυμηθείς τα ονόματα. Είναι τώρα, δηλαδή φέτος είναι καινούργοι, ξέρω εγώ, και δεν θέλω να κάνω λάθος τα ονόματα. Ενορχιστρώσεις είναι δικές σου και του Βασίλη? Όλοι συμβάλλουμε. Όλοι, σε αυτό. Όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Η ιδέα αρχικά, ας πούμε, σε αυτό που πάω να δώσω είναι το θέμα, το δίνω εγώ. Μετά από εκεί και πέρα, αν αρέσει ή δεν αρέσει, πάμε να το πάντα. Δηλαδή το τελικό το έχει λίγο ο ντράμερ εν τέλει τώρα. Ναι. Γιατί αυτός είναι που θέλει να τα γκρουβάρει. Επομένως όλα είναι γκρουβαρισμένα τα κομμάτια. Τώρα να σου πω ότι κατάλαβα το γκρουβάρισμα. Είναι πολύ δυναμικά, δηλαδή βγαίνουν με πολύ καλό δυνατό ρυθμό. Αυτό, μπράβο. Τώρα εντάξει, το καταλάβαμε και εμείς οι απλοί ακροατές και θεατές. Λοιπόν, εγώ να σου ευχηθώ. Α, περίμενε, όχι. Έχουμε και άλλη ερώτηση. Α. Περίμενε, γιατί το Web Music Radio κλείνει 2 χρόνια. Α, ωραία. Τώρα το Μάρτιο. Λοιπόν, μας γνωρίζεις μωρά-μωρά. Λοιπόν, εγώ τώρα τι θέλω. Θέλω να μου κάνεις, επειδή ξεκινάει αφιέρωμα αυτή τη εβδομάδα στα γενέθλια του Web Music Radio, θέλω να μου κάνεις μια ευχή για το Web Music Radio.
Λοιπόν. Έτσι, εξαπίνεις να σε πιάσω. Λοιπόν, θα το βγάλουμε αυθόρμητα. Εύχομαι μέμι σε σένα και σε όλη την ομάδα σου το Web Music Radio να πάει πολύ ψηλά και να ξεπεράσει και νούμερα που τα έχουν ακόμα και τα FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα που θα φύγεις και θα πας εκεί στο Hollywood και θα σε ρωτάνε οι φίλοι σου που θα κάνεις τις πρόβες και θα λες πήγα και έκανα συνέδωσα συνέντευξη στο Web Music Radio και θα σου πούνε τι είναι αυτό το Web Music Radio, τι θα τους πεις εσύ? Θα σου πω. Είναι ένας φοβερός ζεστός χώρος αρχικά με μια φοβερή speaker, να το πω, παρουσιάστρια. Εντάξει. Πώς να το πω? Παραγωγό. Τάχα μου τώρα, εντάξει, ναι, παραγωγό. Παραγωγό. Με μια πάρα πολύ καλή φίλη που λέγεται Μέμη. Να το πω έτσι καλύτερα, πιο φιλικά. Μπράβο, ναι. Γιατί δεν θέλουμε τίτλους. Έτσι, έτσι, ξέρω. Είναι ένα πολύ πολλά υποσχόμενο ραδιόφωνο, το οποίο έχει πολύ καλή ζεστή παρέα και μπορεί να σε κρατήσει ενήμερος από γνωστούς καλλιτέχνες έως και άγνωστους. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες σήμερα και σε γνωρίσαμε. Να ευχαριστήσουμε και τον Αντώνη που είχε την ιδέα. Ναι, ναι, και τον Αντώνη. Να έρθει, έτσι. Και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Συνέχισε να είσαι θετικός άνθρωπος και να χαμογελάς, γιατί όλα ξεπερνιούνται με το χαμόγελο. Ακόμα και τα πιο δύσκολα, άμα χαμογελάς, βρίσκεις τη θετική τους πλευρά. Συνέχισε να γράφεις, συνέχισε να δημιουργείς, συνέχισε να αγαπάς τη μουσική και μην ξεχνάς να στέλνεις στο Web Music Radio τα νέα σου, μουσικά νέα, τα άλλα δεν μας απασχολούν εμάς. Λοιπόν, τα μουσικά σου νέα, για να τα ανεβάζουμε, να τα διαφημίζουμε και να βοηθήσουμε κι εμείς στο να σε γνωρίσει ακόμα περισσότερο κόσμος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ το Web Music Radio, εσένα Μέμη, τον Αντώνη που έκανε την επαφή αυτή και γενικά το Hollywood Stage, αν και δεν θέλει να ακούει το όνομά του. Δεν πειράζει. Το Hollywood. Το Hollywood Stage. Με ένα L. Με ένα L. Το ευλογημένο ξύλο. Έτσι. Γιατί το λέει με ένα L. Δεν είναι ορθογραφικό λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή και τη διαφήμιση που... Εμείς δεν κάνουμε προβολή και διαφήμιση. Εμείς παρουσιάζουμε για την παρουσίαση νέους καλλιτέχνες. Έτσι. Του νέου καλλιτέχνη εμένα. Λοιπόν, πάμε φίλοι και φίλες σε ένα ενημερωτικό διάλειμμα και επανερχόμεθα για τη δεύτερη ώρα του μουσικού πλυντηρίου.